Μας πείτε πώς ισορροπείτε μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής σας ζωής. Έχω τέλεια ισορροπία. Από το πρωί δουλεύω καθημερινά στη δική μου τη δουλειά 9 με 5. Μετά βρίσκομαι με τον σύντροφό μου. Και τα Σαββατοκύριακα, μετά το Σάββατο που σχολάω, κάνουμε κοντινές αποδράσεις. Δεν μου αναφέρατε κάτι για το θέατρο. Αυτό είναι κάτι που με χαρακτηρίζει να έχω άλλου είδους ψυχική ισορροπία. Είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Και είμαι στη Γέρμα, όπως ξέρετε, και η πρώτη φορά αισθάνομαι τόσο καλά που να μπορώ έτσι να βγάλω τα σωθικά μου στο σανίδι. Μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Εσπρέσο, που σχετίστηκε με το πρώην σύζυγό σας, σχετικά με την αποκάλυψη της ύπαρξης ενός ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, στο οποίο αναφέρεται το όνομα μιας κυρίας γνωστής σας ως σύζυγός του, υπήρξε μια ένταση στα τηλεοπτικά παράθυρα με εκείνον πρωταγωνιστή. Η πρώην μου δεν την αφήνει ησυχία. Η τέτα την ενοχλεί, Βασίλη. Δεν την αφήνει γενικά. Δεν την αφήνει από ό,τι μαθαίνω και αυτό που γίνει τώρα. Εγώ πιστεύω ότι από πίσω είναι εκείνη. Ότι η τέτα έδωσε τις πληροφορίες αυτές να τις γράψει η εφημερίδα και τη συγκεκριμένη γυναίκα. Η τέτα, Βασίλη, για ποιο λόγο να κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή. Γιατί ζηλεύει. Γιατί έχει έναν άνθρωπο δίπλα της, ο οποίος θα της καλύπτει τα κενά της. Ας λέει ό,τι θέλει. Εγώ είμαι μια χαρά και δεν με πειράζει ό,τι και να λέει. Ποιος ήταν ο ακριβής λόγος, χωρίς να θέλουμε να είμαστε αδιάκριτοι, προχωρήστε τελικά στο διαζύγιο. Υπήρξε τρίτο άτομο στο γάμο μας. Έχετε επιχειρήσει ποτέ να διοχετεύσετε στοιχεία για να πλήξετε το κοινωνικό γόητρο του πρώην συζύγου σας? Κοιτάξτε, κύριε Αρμουτίδη, αν ήταν να αποκαλύψω κάτι, θα μπορούσα σε κάποια συνέντευξή μου να πω τα πάντα. Τώρα, ο πρώην σύζυγός μου, αν έχει μία κοπέλα που είναι 29 χρονών, είτε είναι 49 χρονών, είτε συζύει, είτε όχι, είτε είναι παντρεμένος, είτε δεν είναι, σκασίλα μου. Δεν σας ενδιαφέρει πραγματικά? Σκασίλα μου, σας απάντησα. Η τέτα ζηλεύει για έναν άνθρωπο δίπλα της, ο οποίος έχει βάλει στόχο αυτό στο χέρι στην περιουσία. Και από εκεί λοιπόν, από την εξουσιάζει και της κάνει τα πάντα, πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για αυτόν τον λόγο. Εγώ έχω αγάπη με το σύντροφό μου και με προστατεύει. Δεν νιώθω κάτι άλλο. Σε τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε ο πρώην σύζυγός σας ότι του τηλεφωνείτε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και του λέτε πόσο δυστυχισμένοι είστε. Έχει συμβεί ποτέ? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είμαι ευτυχισμένη με τον σύντροφό μου. Και τελευταία δεν έχουμε και επικοινωνία. Μετά από όλα όσα έγιναν, δεν επικοινωνήσατε μαζί? Μιλάω για την τελευταία εβδομάδα. Ειδικά τελευταία, όχι καθόλου. Βλέπετε το γάμο μπροστά σας? Αυτό είναι μια συζήτηση που θα την κάνω με τον σύντροφό μου, αλλά έτσι κι αλλιώς, αν γίνει, θα το μάθετε.